Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και μπορώ να σας δείξω πως μπορείτε να φτιάξετε αυτό το πουλάκι το οποίο μπορείτε να διακοσμήσετε. Ένα στεφάνι, μπορείτε να το βάλετε πάνω σε μπλούζες, σε ζακέτες, παιδικές, σε κουβερτούλες, σε καδράκια, όπου εσείς φανταστείτε μπορείτε να το κάνετε και σε λιδοδίχτυ αν θέλετε. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Πάμε εμείς σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω όλα τα βίντεο σιγά σιγά και στα 4 κανάλια με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε, όπως γνωρίζετε, μόνο μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λάδα στο Facebook σας τις λύνω, καθώς και στο Instagram, όσες δεν έχετε Facebook. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν μαγικό κόμπο. Το βελονάκι μου είναι ένα τριάρι και χρησιμοποιώ νήμα ακριλικό. Γύρω από το δάχτυλό μου θα κάνω ένα κύκλο, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Τι θα κάνουμε τώρα? Κρατάω την πέμπτη μου αλυσίδα και κάνω άλλες 2. Στη συνέχεια περνάω εδώ, αφήνω τη μία μου αλυσίδα, πάω στη διπλανή, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα εδώ στο διπλανό μου αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις τρεις μου θηλιές σχηματίζοντας μισό ποδαράκι. Θα πάρω τώρα κλωστή, θα περάσω στο διπλανό εδώ ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο φορές κυκλικά στο βελονάκι μου, να πάω στο διπλανή μου αλυσίδα, να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή, να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες μου δύο και τις δύο τελευταίες, κάνοντας ένα διπλό ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, στο τελευταίο ποδαράκι θα πάω να κάνω 4 ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, 2, 3, παίρνω κλωστή και μπαίνω μέσα στη τρυπίτσα και κάνω και το τέταρτο ποδαράκι, κλείνοντας τις δύο πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες μου δύο. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω ακριβώς εδώ, 1, 2, 3, 4, εδώ ακριβώς, εδώ σε αυτό το σημείο, θα μπω και θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, θα περάσω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Με λίγα λόγια, ό,τι κάναμε από αυτή μας τη μεριά το κάνουμε και εδώ. Θα πάρω κλωστή, δίπλα θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, στο διπλανό πάλι θα κάνω πάλι από ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, κλωστή ακριβώς εδώ, λάθος, θα πάω ακριβώς εδώ, θα τραβήξω, θα κάνω μισό ποδαράκι. Τώρα θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο και εδώ ακριβώς που έχω την κορφή θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά και θα κλείσω με βουβό. Έκανα το μισό μου σώμα. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω εδώ που έκανα το βουβό και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα περάσω εδώ δίπλα που έκανα το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 2 ποδαράκια, ένα και άλλο ένα 2. Γύρω γύρω κορίτσα θα πατάτε στο κάθε ποδαράκι της από κάτω ή μισό ποδαράκι και θα κάνετε 2 ποδαράκια. Και εδώ θα πάω να κάνω 2.
Και άλλο ένα, δύο. Ώστε να έχω δύο, τέσσερα, έξι. Έχω κάνει τρία δηλαδή. Θα περάσω και θα κάνω εδώ δίπλα τα άλλα μου δύο. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό εδώ. Θα κάνω και εκεί δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Πάω να κάνω το έκτο σε αυτό μου το σημείο, δηλαδή στο κάθε ποδαράκι θα πατάτε δύο φορές. Ένα, θα παρακολουθεί και θα κάνω άλλο ένα. Τώρα, εδώ που έκανα, ακριβώς αυτό το σημείο, θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπαίνω από αυτό μου το σημείο που έχω την αλυσίδα, ακριβώς απέναντι εδώ που έχω το ποδαράκι και θα κάνω ποδαράκια. Έχω 2, θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω 10 και μετά θα σας πω τη συνέχεια.